Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε με το Pixel X και θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο τα λεγόμενα εργαλεία ρετουσαρίσματος που είναι από το μενού εδώ κάτω. Υπάρχουν τέσσερα εργαλεία. Το πιο βασικό είναι το εργαλείο διόρθωσης ή επισκευή, το λεγόμενο Healing Tool και θα δείξουμε και το εργαλείο κλωνοποίησης ή αλλιώς το Clone Stamp Tool. Με τα εργαλεία ρετουσαρίσματος δεν κάνουμε μόνο αυτό που ίσως γνωρίζετε όλοι να διορθώνουμε πρόσωπα μπορούμε να αφαιρέσουμε γενικά ατέλειες ή μικροαντικείμενα από μια φωτογραφία ή και να κλωνοποιήσουμε αντικείμενα όπως θα δείξουμε μετά με το εργαλείο στάμπας ή κλωνοποίησης. Για παράδειγμα θέλουμε να καθαρίσουμε εδώ την παραλία από τους ανθρώπους και τις βάρκες. Ξεκινάμε λοιπόν με το εργαλείο διόρθωσης τα μικρά στίγματα που υπάρχουν σε μια εικόνα μπορούμε εύκολα να τα καθαρίσουμε με το εργαλείο διόρθωσης κάνοντας απλά κλικ αφού ορίσω καταρχήν το μέγεθος να επαναφέρω στο αρχικό του να δω πως είναι εδώ πέρα είναι καλό αυτό το μέγεθος κάνω λοιπόν κλικ πάνω και πως λειτουργεί αυτό αν το καταλάβατε κάνοντας κλικ αυτόματα ο αλγόριθμος γεμίζει τον κύκλο με τη Γύρω με, με τη γύρω περιοχή, με το χρώμα που βρίσκει την υφή από τη γύρω του περιοχή. Αυτό δηλαδή δεν θα δούλευε καλά το καναπηχεί εδώ πέρα, γιατί η γύρω περιοχή είναι ίδια. Οπότε δεν θα γεμίσει με κάτι διαφορετικό. Κάνω μια ανέρεση γι' αυτό. Και να συνεχίσω τον καθαρισμό να βγάλω και αυτό εδώ τον, τον άνθρωπο και μπορώ να αφαιρέσω ξυλαράκια που βρίσκονται στην παραλία με τον ίδιο τρόπο και ολόκληρο αυτό τον άνθρωπο π.χ. να μεγαλώσω κάπως τον κύκλο το κάνω έτσι πιο γρήγορα και έτσι έχω αφαιρέσει τα αντικείμενα και τώρα να δούμε πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε και τις βάρκες που είναι πολύ μεγαλύτερα αντικείμενα να πάμε λοιπόν σε μία βάρκα ένας τρόπος είναι να διαλέξω μεγάλο Μέγεθο. να δούμε αν γίνεται με το πολύ μεγαλύτερο το πάρει όλο μαζί αλλά βλέπετε αφήνει ένα σαν αποτέλεσμα κύκλου ίσως να το κάνουμε καλύτερα με πιο μικρό μέγεθος κύκλου κάπως έτσι Και το ίδιο με τα υπόλοιπα. Τώρα, ένας άλλος τρόπος να αφαιρούμε είναι πάλι με το, με το εργαλείο το κλωνοποίηση, το οποίο κλωνοποιούμε ένα χρώμα και μια υφή. Και δουλεύει κάπως έτσι, σε δύο στάδια. Στην αρχή είμαστε στην πηγή, αν δεν είμαστε το πάμε μόνοι μας. Και ορίζουμε μέγεθος τώρα π.χ. έχει ένα μέγεθος κάνω κλικ για να ορίσω την πηγή μου και έτσι με το ποντίκι τώρα μπορώ να κάνω κλικ και να χρωματίζω με την πηγή όμως γιατί εδώ βλέπετε αλλάζει η υφή του χρώματος όσο πάω αριστερά δεν είναι τόσο καλό το αποτέλεσμα δηλαδή και εδώ θα είναι άσπρη η θάλασσα να το αναιρέσω λοιπόν αυτό εδώ πάω πίσω Μπορώ να κάνω το εξή όμω πάλι, ή καταρχήν να μεγαλώσω και λίγο το μέγεθο, γιατί το έχω αρκετά μικρό πιστεύω. Το βάλω κάπω έτσι. καταρχην να μεγαλωσω και λιγο το μεγεθο και το εχω αρκετα μικρο πιστευω το βαλω καπω ετσι η πηγη μου θα είναι κάπου εδώ πάνω. Άνω, Α, όχι. Δεν πάτησα πηγή, πατάω πηγή. Και τώρα θα σύρω με το ποντίκι για να γίνει. Βλέπετε, σέρνεται μαζί και η πηγή. Αλλά θα σύρω προ μία κατεύθυνση κάθε φορά. Έτσι. Και κάπως καλύτερα τώρα έγινε. Εδώ λίγο με το πήρε Μπορώ να ξαναβάλω την πηγή π.χ. εδώ. Και να το κάνω τώρα καλύτερα. Είναι πιο δύσκολος τρόπος αυτός για τη συγκεκριμένη εικόνα. Για άλλες εικόνες όπως για παράδειγμα να δείξουμε λοιπόν εδώ. Θα είναι πιο εύκολο να κάνω τον καθαρισμό με το Ενδεικνωνοποίηση, να βάλω λοιπόν πηγή εδώ, είναι πολύ μικρό όμως το μέγεθος, πηγή και βαφή έτσι βλέπετε γίνεται, όπου εδώ κάπως μου ξέφυγε λίγο, έγινε πολύ εύκολα ο καθαρισμός. Με το εργαλείο αυτό κλωνοποίησης μπορώ να κάνω και κλωνοποίηση, δηλαδή να ορίσω πηγή αυτό εδώ το αντικείμενο και να το κλωνοποιήσω σε μια άλλη θέση. Επαναλαμβάνω λοιπόν με το εργαλείο κλωνοποίησης ορίζω πάντα μία πηγή, για παράδειγμα εδώ και κάνω λοιπόν όταν κάνω απλό κλικ παραμένει σταθερό το σημείο αναφοράς ενώ όταν κάνω σύρσιμο να ξαναλάξω την πηγή τη βάλω εδώ όταν σέρνω το σημείο αναφοράς μετακινείται μαζί με το ποντίκι μου όταν κάνω σύρσιμο το ποντίκι και υπάρχουν άλλα δύο εργαλεία τα οποία κάνουν μικρές αλλαγές. Το ένα είναι όξιση ή θολούρα, όπου θολώνει μία περιοχή, την κάνει δηλαδή πιο απαλή. Και το όξιση είναι το αντίθετο, αυξάνει τη λεπτομέρεια σε μία περιοχή. Για παράδειγμα το κάνουν αυτό σε ένα πρόσωπο, κάνουν στο μάτι όξιση για να φανεί καλύτερα. Αυτά λοιπόν για τα εργαλεία ρετουσαρίσματος στο... Pixel X.